Ήρθε η ώρα να φάω τα popcorn. Πολύ τραγανά και πολύ ωραία. Γεια σας φίλες και φίλοι μου. Καλώς ήρθατε στο Alena Kitchen. Σήμερα θα σας παρουσιάσω αυτά εδώ τα υπέροχα pop box της Innova Goods. Έψαχνα πάρα πολύ καιρό κάτι τέτοιο στην Ελλάδα και επιτέλους το βρήκα. Τα συγκεκριμένα δοχεία για την Παρασκευή popcorn είναι από σιλικόνη, η οποία είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας υλικά. Κάτω από αυτό το βίντεο θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τα link για να αποκτήσετε κι εσείς αυτά τα υπέροχα δοχεία. Το κάθε κουτί περιέχει 2 τεμάχια. Πάμε να ανοίξουμε το κουτί. Δείτε πόσο μικρή είναι η συσκευασία. Εδώ υπάρχει το εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες σε 24 γλώσσες. Όπως σας προανέφερα, τα συγκεκριμένα δοχεία είναι κατασκευασμένα από σιλικόνη υψηλής ποιότητας και σε αυτά μπορείτε να παρασκευάσετε στο σπίτι υγιεινά popcorn χωρίς προσθήκη λαδιού ή οποιασδήποτε άλλης λιπαντικής ουσίας. Πριν από την πρώτη χρήση, πρέπει να τα πλύνουμε με νερό και σαπούνι. Επίσης, πλένονται στο πλυντήριο πιάτων. Στη βάση του δοχείου υπάρχει ο δοσομετρητής που γράφει MAX, δηλαδή μέχρι εδώ μπορούμε να γεμίσουμε με σποράκια popcorn. Και για να τα διπλώσουμε για την αποθήκευση, διπλώνουμε από πάνω εδώ στη γραμμούλα, δείτε πόσο εύκολα διπλώνει, και μετά ξαναδιπλώνουμε σε αυτήν εδώ τη γραμμούλα. Σε αυτή τη φάση κλείνουμε τα αυτάκια από πάνω και είναι έτοιμη για αποθήκευση. Ξεδιπλώνει πάρα πολύ εύκολα όπως βλέπετε. Πάμε τώρα να φτιάξουμε popcorn χωρίς λάδι και βούτυρο. Επίσης, θα κάνω μία δοκιμή φτιάχνοντας popcorn αλμυρά με λάδι και popcorn γλυκά με βούτυρο. Κλείνουμε τα αυτάκια και το βάζουμε στον φούρνο μικροκυμάτων. Ρυθμίζω τον φούρνο στους 600 βαθμούς στα 2 λεπτά. Πάμε! Έτοιμο το popcorn! Τα αυτάκια είναι λίγο ζεστά, από κάτω όμως καίει λίγο παραπάνω, οπότε προσεκτικά το βγάζουμε από τον φούρνο μικροκυμάτων. Φαίνονται πολύ λαχταριστά. Εάν θέλουμε, προσθέτουμε λίγο αλάτι. Πάμε τώρα να παρασκευάσουμε αλμυρά και γλυκά popcorn. Τώρα θα προσθέσω μέσα ελαιόλαδο και καστανή ζάχαρη. Θα ανακατέψω λίγο. Έτοιμα και τα γλυκά popcorn. Είναι πάρα πολύ τραγανά. Ανυπομονώ να τα δοκιμάσω. Τέλος, θα φτιάξω αλμυρά popcorn. Αυτή τη φορά θα χρησιμοποιήσω βούτυρο, αγελαδινό βούτυρο. Και θα προσθέσω λίγο αλάτι. Έτοιμα και τα αλμυρά popcorn. Και αυτά φαίνονται πάρα πολύ ωραία. Δείτε πόσο ωραίο και τραγανό είναι. Με αυτά τα δοχεία λοιπόν, πολύ εύκολα και γρήγορα μπορείτε να φτιάχνετε στο σπίτι σας popcorn για σας, για τα παιδιά σας, για τα εγγόνια σας,
υγιεινά με τα υλικά που θα επιλέξετε εσείς. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το βίντεο. Εάν σας άρεσε, πατήστε like και εγγραφείτε στο κανάλι μας. Γεια σας! Ήρθε η ώρα να φάω τα popcorn. Πολύ τραγανά και πολύ ωραία.